Τη Σαμοθράκη επισκέφθηκε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης, στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης, συνοδευόμενος από τον βουλευτή Εύρω Αναστάσιο Δημοσχάκη, τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ Εύρω Άκη Παρασκευόπουλο, αλλά και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από τον Ομό Εύρου. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο νησί, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποίησε διαδοχικές συναντήσεις με τον Δήμαρχο Σαμοθράκης Αθανάσιο Βίτσα, τοπικούς φορείς καθώς και εκπροσώπους του Επαγγελματικού Συλλόγου Σαμοθράκης και ενημερώθηκε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του νησιού, καθώς και την κατάσταση που επικρατεί μετά τις πλημμύρες του περασμένου φθινοπόρου. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Σαμοθράκη, ο κ. Αυγενάκης δήλωσε πως η επίσκεψη αυτή αποτελεί εκπλήρωση της υπόσχεσης που είχε δώσει πριν από λίγους μήνες να βρεθεί κοντά στους κατοίκους του νησιού με σκοπό τη δημιουργία ενός ανοιχτού διαλόγου με τις τοπικές κοινωνίες, ο οποίος όχι μόνο δεν τελειώνει με την αναχώρησή μας, αλλά παραμένει ένας ισχυρός διάβλος συνεχούς και ουσιαστικής επικοινωνίας. Ένα ιδιαίτερο τόπο. Και είναι ιδιαίτερη στιγμή και ο χρόνος, μιας και χθες και προχθές βρεθήκαμε με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ακριβώς στην απέναντι πλευρά, στην Ύμβρο. Συναισθήματα ανάμεικτα και βεβαίως εντυπώσεις που είναι πολύ κοντινές του ενός και του άλλου νησιού. Κατοίκων που θέλουν να υπάρχει επαφή, που θέλουν να υπάρχει συνεργασία, που θέλουν να υπάρχει πιο στενή επικοινωνία. Και πάνω σε αυτά τα θέματα είναι βέβαιο ότι θα δουλέψουμε το επόμενο διάστημα, αναλαμβάνοντας την κυβέρνηση του τόπου. Ωστόσο όμως να πω ότι με τη συνεργασία τόσο του Τάσου του Δημοσχάκη, ενός εξαίρετου συναδέλφου, όσο και του Άγγι του Παρασκευόπουλου, μπορούμε να το ευχηθούμε συγχαρητήρια για την επανεκλογή του και καλή συνεργασία και καλή δουλειά για όλο το επόμενο διάστημα. Βρεθήκαμε σήμερα στη Σαμοθράκη, συνεργαστήκαμε με τον Δήμαρχο, μιλήσαμε με όλους τους εκπροσώπους των φορέων του νησιού, κάναμε συζήτηση για όλα τα θέματα. Πρώτα απ' όλα ξέρουμε πλέον τις εκκρεμότητες, τα προβλήματα που υπάρχουν για να αντιμετωπιστούν καταρχήν τα όσα έχουν δημιουργηθεί από τη μεγάλη καταστροφή, τη μεγάλη πλημμύρα που έγινε το Σεπτέμβριο, μας πέρασε. Ζητήματα που είναι τόσο τοπικής φύσεως, αρμοδιότητα περιφέρειας, όσο φυσικά και σε κεντρικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα είναι οι κατασχέσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει σε λογαριασμούς κατοίκων της Σαμοθράκης, μιας και το εξάμηνο έληξε. Από την άλλη, όμως, κάναμε μια συζήτηση μακρά και για και πιο σημαντικά θέματα, όπως είναι τα οικονομικά, τα φορολογικά. Οι ιδιαιτερότητες που έχει μια περιοχή όπως αυτή της Σαμοθράκης. Η πολιτική που πρέπει να υπάρχει από την κεντρική κυβέρνηση και αντιμετώπιση για δήμους μεγέθους και χαρακτηριστικών όπως αυτό της Σαμοθράκης. Δεν μπορεί, και είναι απόλυτα ξεκάθαρο, από μέρος μας να αντιμετωπίζεται η Σαμοθράκη, ο Δήμος Σαμοθράκης, στην ίδια λογική με το Δήμο Αλεξανδρούπολης ή με το Δήμο Περιστερίου ή με το Δήμο Ηρακλείου. Είναι διαφορετικές ανάγκες, είναι διαφορετικές προτεραιότητες. Και βέβαια για μας ο πρώτος βαθμός εξουσίας, η πρώτη εξουσία που έρχεται σε επαφή ο πολίτης, πρέπει να έχει περισσότερες αρμοδιότητες, πόρους, αλλά και την εμπιστοσύνη του κεντρικού κράτους. Πράγμα το οποίο σήμερα δεν συμβαίνει.